Ο Άρης μπήκε πολύ εντυπωσιακά στο φιλικό με τον Αιγυνιακό. Προηγήθηκε μόλις στο τρίτο λεπτό με την προβολή του Καπνίδη, έπειτα από την σέντρα του Κενάν Μπαρκάν. Στο 9 εκτέλεση φάουλ από τον Πλατέλα. Στο δεύτερο δοκάρι Κεφαλιά από τον Δεληζίση. 2-0. Οι πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Δημήτρη Σπανού. Στο 15 μία ακόμα στημένη φάση για τον Άρη. Κόρνερ, εκτέλεση από τον Μπαρκάν. Κεφαλιά από τον Μουμίν. 3-0. Ανεβαίνει ο δείκτης του σκορ για τους φιλοξενούμενους. Το 4-0 από τον Πλατέλα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε αυτό το τέτα-τέτ με τον Τόλιο. Δεύτερο ημίχρονο, λάθος από την άμυνα του Άρη. Ο Σούζαν έτρεψε τον Δωματά, πέναλτι, έδειξε ο διαιτητής. Ο παίκτης που το κέρδισε το εκτέλεσε κιόλας εύστοχα. Μείωσε σε 4-1 για την ομάδα του Αιγυνίου προσωρινά, καθώς το 55 ο Κάσος έκανε το 5-1 μετά την κάθετη πάσα του Στεφάνοβιτς. Ποιος θα ήταν ικανοποιημένος? Πετύχαμε ένα ευρύ σκορ, αυτό που θέλαμε, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε ρυθμό και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω ότι εφόσον το πρόγραμμα ξεκινήσει 22 του μήνα, νομίζω ότι βασικός μας σκοπός είναι αυτός. Η ομάδα να έχει την ένταση, το ρυθμό που είχε σήμερα, να μπορεί να δημιουργεί και να επιτυχάνει τα τρέματα που χρειάζεται ώστε να κερδίζει σχετικά εύκολα. Βέβαια, είναι ένα άλλο παιχνίδι το φιλικό και ένα άλλο το πρωτάθλημα. Μην περιμένετε εδώ να δείτε τέτοια εικόνα σε ένα αγώνα πρωταθλήματος. Όμως, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι και θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Σε άσχημη μέρα, γενικά, όλοι μας, ξεκινώντας από μένα, νομίζω ότι σε καμία στιγμή του παιχνιδιού δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν σε άλλα παιχνίδια τουλάχιστον. Και πραγματικά με αυτή μας την εμφάνιση, καταρχήν, πρώτα απ' όλους αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν θα ρίξω το βάρος της ήττας αυτής στα παιδιά. Ήταν όπως ένα φιλικό όπως όλα τα υπόλοιπα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι ο Αιγυνιακός αυτό που είδαμε σήμερα και είναι στο χέρι μας να το αποδείξουμε. Από εκεί και πέρα ήμασταν και απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ ποιοτική. Και για να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι έστω και με την ήττα απέναντι στις τέτοιες ομάδες και θα έχουμε να κερδίσουμε κάτι τέλος πάντων. Αυτά θα είναι τα παιχνίδια, αυτή είναι η κατηγορία. Σίγουρα δείξαμε κάποια καλά στοιχεία. Έχουμε σίγουρα περιθώρια βελτίωσης. Αλλά όπως και ο προπονητής μας είπε ότι μέσα από αυτά θα κρυθούμε, γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια, αυτές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε στο πρωτάθλημα και πρέπει να μάθουμε και σε αυτά τα γήπεδα αλλά και σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να μπούμε καταρχήν σε σύγκριση με τα περσινά παιδιά, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά, ποιοτικοί παίχτες. Απλά θεωρώ ότι φέτος η ομάδα από εμάς μέχρι τη διοίκηση και όλους είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι σε αυτή την κατηγορία. Και θα είμαστε πιο προσεκτικοί από την αρχή του πρωταθλήματος για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του πρωταθλήματος, της Football League. Αυτή θεωρώ ότι είναι η διαφορά και αυτό θα πρέπει να είναι το σκεπτικό μας και να πορευτούμε με αυτό, να είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι στο τι θα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή προπόνηση. Δείξαμε κάποια στοιχεία που ήθελε ο προπονητής μας. Αν υπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 22 του μηνός ξεκινούμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι το μάθατε, έτσι. Ναι, το μάθαμε. Άντε, να δούμε να ξεκινήσουμε, να ευχηθούμε στον Άρη να ανεβεί κατηγορία γιατί το αξίζει, να ταλαιπωρείται. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί έχει πονέσει πολύ αυτός ο λαός. Και εμείς στη δουλειά μας και εμείς πρωταθλητισμό θα κάνουμε. Η ομάδα, όπως στόχος είναι να σωθεί εύκολα. Και μετά από εκεί πέρα, ότι καλύτερο έρθει, καλοδεχούμενο.